Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, επεσήμανε πως από τα τέλη Νοεμβρίου βρισκόμαστε σε φάση αποκλιμάκωση στη Θεσσαλονίκη, επισημένοντας ότι σε αυτό συνέβαλε και ο μεγαλύτερος αριθμός τεστ και η πιο σοβαρή έλεγχη των πιστοποιητικών νόσησης και εμβολιασμού. Εντάξει, ένα είναι το ζήτημα ότι συνεχίζει ο εμβολιασμός με λίγο ψηλότερο ρυθμό από παλιότερα και τώρα και παραπάνω. Αλλά λέω, αυτό που βλέπουμε σαν αποκλιμάκωση είναι λόγω των λίγο ψηλότερων αριθμών που ήταν νωρίτερα. Συν το κυριότερο, η μεγάλη αύξηση του αριθμού των τεστ που κάνει ο ΔΕΗ και του αριθμού των τεστ που υποχρεούμαστε να κάνουμε σχεδόν όλοι. Δηλαδή, εμβολίαστη κυρίως, και το γεγονός ότι έχει αυστηροποιηθεί ο έλεγχος των πιστοποιητικών είτε για τον εμβολιασμό είτε για τα τεστ. Άρα υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος γενικά στην κυκλοφορία των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να επιμολύνουν. Αυτά είναι οι βασικοί μηχανισμοί. Τα υπόλοιπες πράγματα δεν νομίζω ότι υπάρχουν ουσιαστικά. Οπότε αυτό εξερμηνεύει την κατάσταση. Είναι το γεγονός ότι εντάξει, είμαστε σε μια φάση που υπάρχει μεγάλο σχετικά ποσοστό ανοσίας και συνδυάζοντας τη φυσική με τη γενική ανοσία, έχουμε ανεβεί σε ένα ποσοστό σημαντικά καλό, το οποίο δυσχεραίνει την κυκλοφορία της μεταράξης Δέλτα. Δεν σταματά, αλλά δεν δυσχεραίνει. Γι' αυτό βλέπετε αυτή τη μείωση. Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται μια ήπια πτωτική πορεία. Στο συγκεκριμένο σχήμα παρουσιάζεται η πορεία του ημερήσιου αριθμού των κρουσμάτων, κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών. Παρόλο που η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, σε σχέση με την Αττική, 88 έναντι 44 έχει μόλις περάσει την κορύφωση αυτού του κύματος. Αναφερόμενος στο στέλεχος Όμικρον, ο κ. Σαριγιάννης τόνισε ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής αρκετά δεδομένα. Η διαφορά της Όμικρον είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς επειδή έχει κινδύνους λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας που λένε στο εξωτερικό ότι υφίσταται. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε ακόμα αρκετά δεδομένα είτε για το πότε ακριβώς είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι, όπως ήταν φανερό, δεν είναι μόνο το ένα κρούσμα που ανοιχνεύτηκε και όταν ανοιχνεύτηκε είχε ήδη μπει στη χώρα στις 26 Νοεμβρίου. Θέλουμε λοιπόν να δούμε λίγα να έχουμε πρώτα περισσότερα δεδομένα σε σχέση με τη μεταδοτικότητα και τη διαφυγή αρρωσίας από την Όμικρον. Και δεύτερον, να δούμε πρώτα λίγο πιο πολλά δεδομένα για το πότε ξεκίνησε. Με βάση αυτό μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλύτερη εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει ο Ομικρόν, εκτός αν έχει συμβεί κάτι δραματικό που έχει μπει στη χώρα, ξέρω εγώ, πάρα πολύ νωρίτερα από ό,τι την καταλάβαμε, την ανοιχνεύσαμε, που δεν νομίζω ότι είναι αυτή η περίπτωση, τότε η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω να έχει μεγάλη επίπτωση στην πορεία μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα έχει όμως επίπτωση από τα Χριστούγεννα και έπειτα, ειδικά αν η μεταδοτικότητα είναι όσο ψηλή λέγεται στο εξωτερικό. Μιλώντας για την κατάσταση των μονάδων εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Σαριγιάννης αποκάλυψε ότι χθες ήταν η πιο δύσκολη ημέρα σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ. Η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα με βάση τη διαθεσιμότητα των ΜΕΘ. Φτάσαμε ακριβώς στο όριο των 121 καλυμμένων από ασθενείς ΜΕΘ. Η πρόβλεψή μας είναι ότι θα πάμε σταδιακά σε πτώση και εκεί, τόνισε ο καθηγητής, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πορεία της πανδημίας στην Αττική.